Τι συνέβη σήμερα. Σήμερα λοιπόν βγήκε, ενημερωθήκαμε ότι είχαν βγάλει τουλάχιστον 50 διακοπές στην περιοχή των Ανατολικών Προαστίων. Από την Παρασκευή βέβαια έχουν ξεκινήσει οι διακοπές στην περιοχή εδώ της Αγίας Εκατερίνης. Υπάρχει ένα ρεύμα κομμένο σε μια γυναίκα η οποία είναι μόνη, έχει 9 παιδιά και είναι περιστασιακά εργαζόμενη. Αυτό το ρεύμα διακόπη την Παρασκευή. Εμείς θέλουμε να πούμε, εγώ είμαι καταρχήν από το Σύλλογο Ανέργων και Επισφαλώς Εργαζομένων Ηρακλείου. Θέλουμε να πούμε το εξής. Δεν είναι εχθρός μας η ΔΕΗ, ούτε θέλουμε να μας αντιμετωπίζει σαν εχθρούς ή σαν απατεώνες. Λόγω των συνεχών ανατιμήσεων και του πολύ έξυπνου θόρου τους, οι λογαριασμοί πια όλων των οικογενειών έχουν φτάσει στα ύψη. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο αγώνας δεν γίνεται μόνο για το χαράτσι και δεν είναι μόνο αυτό το ζητούμενο. Όταν σε ένα λογαριασμό που αυτή τη στιγμή οι λογαριασμοί είναι όλοι πάνω από 1.000 ευρώ για να διακανονιστούν ζητούν το 70% του ποσού, αυτό είναι από μόνο του ανέφικτο. Ένας άνθρωπος που χρωστάει 1.000 ευρώ, 1.200 στη ΔΕΗ δεν έχει να πάει να δώσει τα 800 και να διακανονίσει τα 300. Να πάψουν λοιπόν όλοι οι υπεύθυνοι να θεωρούν τον κόσμο εχθρό, να θεωρούν τους πολίτες απατεώνες, κανενός δεν ήταν επιλογή αυτό που ζούμε, και να δώσουν λύσεις. Και λύσεις για μας είναι δόσεις μικρές, δόσεις ευέλικτες που να μπορούν οι πολίτες να είναι συνεπείς, γιατί αν κάποιος καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά πόσο πολύτιμο αγαθό είναι η ΔΕΗ, αυτοί είναι οι ίδιοι οι πολίτες. Η συγκεκριμένη χρωστάει 1.480 ευρώ. Αυτό το ρεύμα για να πληρωθεί χρειάζεται για να διακανονιστεί να δώσει το 70%. Με απλά μαθηματικά, δηλαδή γύρω στα 1.000 ευρώ. Μα είναι τώρα λογική, δηλαδή αν είχε τα 1.000 ευρώ, το θέμα της ήταν τα 430-80 που μένουνε. Αυτό είναι το θέμα. Γυναίκα με 9 μικρά παιδιά, αυτό δεν αγγίζει κανένα. Δηλαδή επιτέλους, μέρες που είναι, γιατί βγαίνουμε πια εκτός ορίων, ας φερθούνε. Δεν ζητάμε ανθρώπινα. Δεν μπορούν να φερθούν ανθρώπινα. Αν μπορούσαν θα το είχαν δείξει. Δεν μπορούν να φερθούν ανθρώπινα. Ας φερθούν τουλάχιστον σαν έξυπνοι επαγγελματίες. Σαν έξυπνοι εμπόροι. Και ας αναθεωρήσουν να βάλουν μικρές και ευέλικτες δόσεις ώστε να μπορεί ο καθένας να είναι συνεπής στη ΔΕΗ. Μου κόψαν την Παρασκευή το πρωί το ρεύμα. Έχω μείνει από ρεύμα μέχρι σήμερα. Τα παιδιά δεν δουλεύουν. Έχω 9 παιδιά. Είμαι χείρα 8 χρόνια, προσπαθώ μόνη μου, ο μισθός μου με το νέο μισθολόγιο έχει κατεβεί στα 400 τόσο, μου μένουν 200 ή τα άλλα 200 τα παίρνει το δάνειο, γιατί αν δεν τα δώσω αυτά τα 200 στο δάνειο θα μου μπλοκάρουν το λογαριασμό μου και δεν θα μπορώ να παίρνω ούτε τα 200 που έχω και προσπαθώ να τα βγάλω πέρα πολύ δύσκολα. Σύλλογο Ανέργων και Επισφαλών Εργασιών. Σήμερα ήρθαμε που μας ενημερώσαν ότι είχαν κοπεί το ρεύμα σε μια υπερπολίτεχνη οικογένεια με 9 παιδιά χείρα και άνεργη. Και κάναμε σήμερα με το Σύλλογο Ανέργων, όπως και την Παρασκευή, ένα ντου και συνδέσαμε το ρεύμα. Αυτή τη στιγμή όλοι οι οικογένειες εδώ γύρω-γύρω στις κατοικίες είναι πολίτεχνοι, άνεργοι, με 10 και 11 παιδιά, 7 παιδιά. Όλοι οι λογαριασμοί είναι πάνω από 1.000 ευρώ. Δεν έχουν σχέση με το χαράτσι. Όχι, απλήρωτοι λογαριασμοί με 1.000, 1.500 και 2.000 ευρώ. Υπάρχει οικογένεια που έχει ένα μήνα κόψει, από πέρυσι σχεδόν είναι κομμένο το ρεύμα της. Από πέρυσι και είναι 2.000. Και τώρα προσπαθούμε με το Σύλλογο Ανέργων και διάφορους φίλους να δούμε πώς θα μαζέψουμε κάποια χρήματα, να πληρώσουμε και στην πολίτη κνιωδόση γειτόνισσα το ρεύμα και στην κυρία που είναι ένα χρόνο τώρα και κομμένο το ρεύμα.